Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι, επιστροφή εδώ στο στούντιο μαζί με τον Βαγγέλη Καράλη. Βαγγέλη μου, αφού έτσι σκιαγραφίσαμε και δώσαμε λίγο το στίγμα περί ταυτότητας και ύφους του Label News, το οποίο έχει ανεβεί εδώ και δύο εβδομάδες, πολλά υποσχόμενο, με αυθεντικές ειδήσεις, με ειδήσεις τις οποίες βγάζει νεοσύστατη και ηλικιακά ομάδα του Label News. Θα πούμε και δύο πράγματα έτσι, για τον χώρο της τηλεόρασης. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την συντακτική ομάδα και εσένα προσωπικά για την φιλοξενία στο Label News με μια εξόρμηση ουσιαστικά δική μας και μπορεί να ήταν δική μας αλλά έγινε και δική σας στο Φαλακρό. Ένας χώρος, ένας προορισμός, πολλά υποσχόμενος, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα το Φαλακρό ήταν κλειστό. Έτσι. Πήρε άδεια και έτσι δίνεται όθηση και δίνεται ανάσα στους επαγγελματίες της περιοχής να δουλέψουν. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω και εμείς πολύ και εγώ προσωπικά και να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Σιμώνα Αρναμπόλδη για αυτό που κάνει. Τώρα ένας Ιταλός επιχειρηματίας να επιχειρεί στη χώρα μας τη στιγμή που δεν κινείται τίποτα είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και να δίνει και το ελεύθερο σε νέους ανθρώπους να κάνουν σωστή δημοσιογραφία. Το Label News το βρίσκουμε και διαδικτυακά, Twitter και Facebook, labelnews.gr. Τώρα για το Φαλακρό. Θα σου πω ακριβώς, θα σου μεταφέρω τι είπαν οι αναγνώστες που είδαν τη συγκεκριμένη είδηση, καθώς προβάλαμε λίγες ημέρες πριν παίξει στην τηλεόραση του Σέντερ. Είπαν πραγματικά πού είναι αυτό το μέρος. Μην νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τα πάντα για την Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή θέλουμε να πάμε, εντυπωσιάστηκαν καταρχάς από την παραγωγή, από το τρέιλερ, από τις εικόνες. Μια εκπομπή που πίστευαν ότι είναι σε κανάλι, ας πούμε, του ΟΤΕ ή του Νόβα. Δηλαδή, από όλη αυτή την ποιότητα που βγάλατε και ήδη από το τρέιλερ που ήταν πόσο, 2-3 λεπτά, λένε θέλουμε να πάμε, πες μας... Λάθος κάνεις. Τι γίνεται, 30 δεύτερα. 30 δεύτερα. 30 δεύτερα. Τρέιλερ κανονικό. 30 δεύτερα. Πού στο Φαλακρό. Δες εκεί ζωή, έτσι, που καταγράψαμε. Δεν το συζητώ. Μου μετέφεραν ακριβώς αυτό. Πού είναι αυτό το σαλέ, το χιονοδρομικό κέντρο, να μας πας, θέλουμε να πάμε. Δηλαδή τα μηνύματα που μου στέλνανε ήταν πολύ περισσότερο από άλλες ειδήσεις που είχαμε την συγκεκριμένη ημέρα. Και συγχαρητήρια, δηλαδή το να προωθεί στην περιφέρεια μέσα από μια εκπομπή από ένα κανάλι με τόσο όμορφο τρόπο και πλέον και διαδικτυακά, που το YouTube είναι φυσικά για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο, κάνει πάρα πολύ καλό. Κάνει πάρα πολύ καλό γιατί άμα δεν δει κάποιος εκτός του νομού, της περιφέρειας, κάποια πράγματα, πώς θα προσελκύσεις κόσμο. Δηλαδή έστω και με μια τέτοια κίνηση που το κάνουμε μεγάλη χαρά να το παίξουμε στο site, υπήρχε μια πολύ μεγάλη απήχηση και ανταπόκριση από τον κόσμο. Γι' αυτό και η επικοινωνία έγινε με τέτοιον τρόπο για το κοινό καλό του κόσμου, έτσι. Φυσικά, να το διαβάσει φυσικά. Και να δει πραγματικά τον προορισμό. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος μας, έτσι. Ακριβώς. Και ο δικός μας και ο δικός σας να ενημερώνουμε έτσι. Και να προωθούμε ουσιαστικά διάφορους προορισμούς. Και για προορισμούς που το λέω και το ξαναλέω, δυστυχώς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουμε τόσες ομορφιές στην Βόρεια Ελλάδα που δεν τα ξέρουν όλα οι Αθηναίοι. Έτσι, δηλαδή την Ονειρόπολη τη δράμα μπορεί κάποιοι να την έμαθαν μέσα από το site. Το Φαλακρό επίσης μέσα από το site, από την δική σου εκπομπή δηλαδή, έτσι. Από το τρέιλερ. Και θέλει να τα ακούει, θέλει να τα μαθαίνει. Θέλει να τα ακούει, θέλει να τα μαθαίνει, έτσι κυρίες και κύριοι, απλά και καθημερινά. Μία άλλη ενότητα στη ζωή σου, στην επαγγελματική σου δράση, Βαγγέλη. Είναι με πολύ... την L3. Ακριβώς, είναι η πολύ καλή εξωτερική συνεργασία που έχω με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Ναι. Με τον Χάρη Αρβανιτίδη και την Έλσα Πιμενίδου. Η εκπομπή προβάλλεται καθημερινά 9 με 12 το πρωί. Μια εκπομπή infotainment που για εμένα κάνει όλα αυτά που έλεγα πριν για την ελληνική τηλεόραση. Μάλιστα. Ότι μπορεί να είναι εμπορική εκπομπή χωρίς να είναι κίτρινη, χωρίς να πλασάρει προϊόντα σκουπίδια στον τηλεθεατή. Μάλιστα. Δηλαδή προσφέρει πολύ όμορφα πράγματα, ενημέρωση, πραγματική ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα, πολιτισμό, χωρίς τα παιδιά, όπου είναι εξαιρετική δημοσιογράφοι, οι παρουσιαστές έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, χωρίς να κοιτάξουν, να κυτρινίσουν το οτιδήποτε. Για μένα αυτό είναι σωστή
infotainment που λέμε, όπως κάνεις και εσύ φυσικά στην συγκεκριμένη εκπομπή. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, εγώ το κάθε Παρασκευή εμφανίζομαι από Αθήνα. Μαζί με κάποιον, έτσι. Με κάποιον, ναι, με καλλιτέχνες, ηθοποιούς, με ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού. Στο συγκεκριμένο βίντεο είμαι με τον Πασχάλη Τσαρούχα. Έχει περάσει πολλοί κόσμος. Ναι. Είναι η Λιγκίνη, ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, η Άννα Ιβαγενά. Πολλοί και θέλουν να βγουν ακόμα περισσότεροι. Η Ραλία η Χριστίδου, που όπως ξέρω θα είναι στην Δράμα, αν δεν κάνω λάθος, αύριο μεθαύριο. Πάει καλά. Πάει καλά το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι έτσι μια πολύ όμορφη συνεργασία και συγκεκριμένη που έχουμε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Χάρη Αρβανιτίδη, τον παρουσιαστή χρόνια στην ΕΡΤ 3, καθώς επίσης είναι ένας δημοσιογράφος που προωθεί και μπορεί να δει νέες καινοτόμες ιδέες και ανθρώπους έτσι που έχουν μεράκι και όρεξη για την δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και να παρουσιάζει τα πράγματα με τόσο όσο, με έναν τρόπο, ας πούμε. Έτσι. Χωρίς να φύγει πρόσωπα και με μια εκπομπή που να θέλουν να βγουν σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες. Βέβαια, υπάρχουν και οι άλλες εκπομπές του άλλου είδους. Ξαναδέστε τους λοιπόν, με τον Μεσχέ Μουτσινά, ο οποίος, ρε Βαγγέλη, μας έπιασε στο στόμα του. Εμείς τον πήραμε καλοπροαίρετα. Δεν βαριέσαι, λέμε. Μπας περιπτώσει, είναι το ύφος της εκπομπής. Κάτι πρέπει να δείξει. Πώς το βλέπεις αυτά? Να μιλήσω για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Για τη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν θες να μιλήσεις για τη συγκεκριμένη εκπομπή, αν θέλεις να σου δώσω πάσα μετά το βίντεο το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε αν είμαστε. Να το δούμε λίγο. Να το δούμε λίγο και να επιστρέψουμε. Δώστε το παρακαλώ. Εβίβα κυρίες και κύριοι. Εβίβα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Εβίβα. Όπως άλλωστε συνηθίζουμε κάθε Κυριακή βράδυ, λέγοντας όλοι κυρίες και κύριοι, ένα δυνατό. Εβίβα! Έτσι, μπράβο, μπαίνουμε στο κλίμα. Εβίβα, Άννα μου, εβίβα. Δεν ήθελε να εβίβα, εβίβα, εβίβα. Εδώ η κυρία Εβίβα. Εβίβα. Καλησπέρα. Εβίβα αλλιώς. Εβίβα Γιάννη. Εβίβα Γιάννη. Λαφώς σε δύο λεπτά. Καλησπέρα σας και από μένα. Εβίβα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Εβίβα. Εβίβα. Δουλειά σε όλους. Και εβίβα. Να είμαστε καλά. Εβίβα λοιπόν κύριε Ιωσήφιδη. Εβίβα. Εβίβα. Κύριε Χάκη. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμη. Ψηλά τα ποτήρια και λέμε. Εβίβα. Τρελαίνεσαι. Απομονώστε το λίγο. Εβίβα. 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 Και αμέσως μετά ακολουθούν και οι άλλες υποψηφιότητες για αυτή την ενότητα της εκπομπής που ακούει στο όνομα Χρυσή Τηλεόραση. Ωραία. Και στο τέλος με την πρώτη έτσι συμμετοχή μας σε αυτή την ενότητα πήραμε και τη Χρυσή Τηλεόραση. Για πες μου. Κοίταξε, το συγκεκριμένο απόσπασμα ήταν πολύ ωραίο γιατί το προέβαλαν με ωραίο τρόπο συγκεκριμένη εκπομπή. Και εντάξει, είναι και το όνομα της εκπομπής και κάτι που λέμε στην υγειά μας. Το σχολίασε κιόλας ουσιαστικά. Πολύ όμορφα. Νομίζω ότι το προβάλανε όμορφα και σωστά και είναι και μια καλή διαφήμιση και για την εκπομπή φυσικά και για το κανάλι. Από εκεί και πέρα τώρα. Προσωπικά συγκεκριμένη εκπομπή δεν μου αρέσει καθόλου. Την έχουμε δει πριν 8 χρόνια. Ναι, για τον Νίκο Μουτσινά μιλάω. Γι' αυτό λέγεται και ξαναδέστε τους. Ξανά τα ίδια. Εδώ είναι το σημείο που μας δίνει τη Χρυσή Τηλεόραση. Ναι. Αν μπορεί να πάει λίγο πριν, γιατί παίρνουμε και τις ψήφους των. Με τις ευχές μας για καλά Χριστούγεννα. Εβίβα! Συγχαρητήρια, εβίβα. Εβίβα! Ήταν όμορφο αυτό. Πάντως ο Νίκος Μουτσινάς για μένα είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, επειδή έχει τύχει να το δω θεατρικά σε περισσότερες από 3 παραστάσεις. Είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Για μένα αδικείται με τέτοιου είδους εκπομπές. Μάλιστα. Έχει βέβαια το χιούμορ, έχει την αίσθηση του χιούμορ που μπορεί να τη δώσει, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Και δεν βοηθάει και το συγκεκριμένο πάνελ. Τώρα η Μαρία Ηλιάκη είναι μια παρουσιάστρια που δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί έχει γίνει παρουσιάστρια, όπως και η Μέρη Σινατσάκη επίσης. Τέλος πάντων, άμα δεν ήταν ο Νίκος ο Μουτσινάς, δεν θα υπήρχε και συγκεκριμένη εκπομπή. Με την απογειώνει, θες να πεις, εντάξει. Ότι αδικεί τον εαυτό του κάνοντας πράγματα τα οποία νομίζω είναι πολύ λίγα για αυτόν. Είναι πολύ λίγα για αυτόν. Για μένα θα έπρεπε ο Μουτσινάς να μείνει μόνο στο θέατρο. Μάλιστα. Μόνο εκεί. Λοιπόν. Μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες, όμως ο χρόνος ο τηλεοπτικός όπως γνωρίζεις είναι περιορισμένος. Είμαστε στην εκπνοή, έχει εκπνεύσει η εκπομπή. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου για μία ακόμη φορά στην εκπομπή και για την προτίμηση που μας δείχνεις.
Καλή χρονιά να ευχηθώ, με υγεία και πάνω απ' όλα, πέρα από υγεία, δημιουργία σε αυτό το οποίο κάνεις. Mm-hmm. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο τρέχεις, το οποίο κυνηγάς, είσαι ένας νέος άνθρωπος και οφείλουμε οι νέοι άνθρωποι να είμαστε μπροστάριδες για αυτό που έρχεται αύριο. Έτσι είναι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσωπικά εγώ, ο Σιμών Αρναμπόλτη, όλη η ομάδα του Label News. Σε ευχαριστώ προσωπικά σαν Βαγγέλης, διότι κάθε φορά υπάρχει μια πολύ όμορφη κουβέντα μεταξύ μας και ουσιαστική. Και πραγματικά το λέω και το ξαναλέω ότι το Sendre TV κάνει πολύ ωραίες παραγωγές, πολύ ωραίες εκπομπές. Και είναι εκπομπές που και οι δικές σου κυρίως που έχουν εξωτερικά γυρίσματα που είναι πολύ εντυπωσιακές. Που πάνε την περιφέρεια και τα περιφερειακά κανάλια ένα βήμα μπροστά γενικότερα. Καλή χρονιά, με περισσότερη αλήθεια, θα πω εγώ, ειλικρίνεια και με σθένος. Ακριβώς. Συμφωνώ και επαυξάνω. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου, Βαγγέλη. Να είσαι καλά, κυρία.